Η έγκριση των σχεδίων αυτή τη στιγμή, των τελικών σχεδίων, βρίσκεται στην αρχαιολογία. Υπήρξε όντως μια καθυστέρηση και λόγω COVID της όλη αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης. Όμως έχουμε μια βαστή συνεργασία και θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε τις πρώτες εγκρίσεις και θα προχωρήσουμε στην κατασκευή των νέων εγκεκριμένων σχεδίων, που θέλω να το τονίσω και όπως έχουμε ανακοινώσει και στους κατασκευαστές. Η κατασκευή αυτή θα γίνει με χρήματα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, λοιπόν, θα κατασκευάσει τα σχεδία και πλέον, μετά την ολοκλήρωσή τους, θα υπάρχει παραχώρηση όχι μόνο χώρου τραπεζοκαθισμάτων, επιφάνειας, αλλά θα γίνεται παραχώρηση ουσιαστικά εγκατάστασης και αυτό μας εξασφαλίσει κάποια πολύ θετικά πράγματα. Το πρώτο που μας εξασφαλίσει είναι οι προδιαγραφές κατασκευών, εφόσον θα γίνεται χρηματοδότηση και επίβλεψη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, να γίνεται με τρόπο τον οποίο θεωρούμε ότι είναι ο βέλτιστος και λειτουργικά αλλά και αισθητικά για την περιοχή. Το δεύτερο, να ξεκαθαρίζει ότι ως ιδιοκτησία πλέον του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κανείς δεν θα μπορεί να κάνει παρεμβάσεις επί αυτό, άρα περιορίζουμε φαινόμενα που πολλές φορές διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή στο ελληνικό λιμάνι. Και τρίτο, θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία, αν θέλετε, διευκολύνει δεδομένες και τις οικονομικές δυσκολίες που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επιχειρήσεις του λιμένα, διευκολύνει και επιταχύνει τη διαδικασία ώστε να φτάσουμε να έχουμε πλέον καινούρια εικόνα, καινούρια σκιάδια στον χώρο του ελληνικού λιμένου. Χρηματοδότηση ύψους στα γερασκιάδια. Θα προκύψει μέσα από τη μελέτη. Πάντως, οι πρώτες εκτιμήσεις που υπάρχουν δείχνουν ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το κόστος, λαμβάνοντας βέβαια, και οφείλω να το πω, ότι αντιλαμβάνεστε ότι η παραχώρηση πλέον αυτή θα επιτρέψει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να αναδιαμορφώσει σε κάποιο βαθμό τις τιμές. Δεν θέλω να ακουστεί κάτι που να τρομάξει τους επιχειρηματίες. Θα είναι κάτι απολύτως εύλογο και κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα βάλει σε μία τάξη, σε συνδυασμό με τα άλλα έργα που σας είπα, όλη τη ζώνη του ελληνικού λιμένου, ώστε να είμαστε όλοι και υπερήφανοι, αλλά να μπορούμε και να...